ήσασταν εδώ. Όποτε χρειάστηκε, σήκωσα το τηλέφωνο και αμέσως απαντήσατε κι εσείς και οι συνεργάτες σας και όλοι οι υπουργοί. Δώσατε λύσεις σε σύντομο χρόνο. Και επειδή η κρίση, η περίοδος των κρίσεων, είναι μια περίοδος όταν η ισορροπή λένε την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι ότι η αντιμετώπιση των κρίσεων από αυτή την κυβέρνηση, από εσάς και τους συνεργάτες σας, ήταν πρωτόγνωρη στην ιστορία της μεταπολεμικής χώρας. Διότι με ταχύτητα, αυτοματισμό, χρήματα, σοβαρότητα, υπευθυνότητα, αλλά προπάντων αλήθεια και δικαιοσύνη, έπεσαν πολλά χρήματα στην περιφέρεια Θεσσαλίας, πάνω από 4,5 δις. Θέλω να σας ευχαριστήσω, γιατί δώσατε τη δυνατότητα στην περιφέρεια Θεσσαλίας να είναι πρωταγωνίστρια και πρωταθλήτρια σε όλη την Ευρώπη. Εμείς θεωρούμε ότι ο πολιτισμός είναι ένα βαθύ αναπτυξιακό εργαλείο και είναι η αιχμή του δώρου της ανάπτυξης την επόμενη μέρα στη χώρα. Γιατί τα μνημεία μας είναι εδώ. Η οικονομία μας μπορεί να ανεβαίνει και να πέφτει. Τα μνημεία μας είναι εδώ για να μας θυμίζουν ότι μπορούμε να ανεβούμε και να αναπτυχθούμε ακόμα περισσότερο μαζί με τον τουρισμό. Και εδώ αναπτύξαμε για πρώτη φορά τα υποβρύχια μουσεία στη χώρα που βραβεύτηκαν και είναι τα πρώτα σε όλο τον κόσμο. Πρώτο μουσείο ο Παρθενώνας στην Αλόνισο υποβρύχιο. Και αυτό είναι επιτυχία της τελευταίας τετραετίας, επιτυχία του Υπουργείου, επιτυχία της κυβέρνησης, γιατί ανοίξαμε μια νέα ιστορία στον τουρισμό και δώσαμε νέο τουριστικό ρεύμα και επικοινωνίκηση της περιόδου. Και αξίζουν συγχαρητήρια. Θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί μας δώσατε τη δυνατότητα από τα χρηματοδοτικά εργαλεία που εξασφαλίσατε, περισσότερα χρηματοδοτικά εργαλεία, περισσότερο χρήμα στην τοπική αυτοδιοίκηση, να είμαστε πρωταθλητές ως περιφέρεια Θεσσαλίας σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο στο σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης. Εκπληρούμε πάνω από το 50% και είμαστε πρώτη περιφέρεια στη χώρα στους 17 στόχους. Μας δώσατε τη δυνατότητα να είμαστε 100 κλιματικά ουδέτερες περιφέρειες, να είμαστε μία από τις 200 περιφέρειες παράδειγμα για το Green Deal. Αλλά μας δώσατε τη δυνατότητα να δώσουμε αισιοδοξία, ανάσα, ελπίδας και οξυγόνο στους αγρότες για να μειώσουν το ρεύμα. Μετά από συνεννόηση μαζί σας, με τα Υπουργεία, εδώ γίνεται το μεγαλύτερο έργο το οποίο αλλάζει πλέον την συνέργεια ιδιωτικού και δημόσιου τομέα προς όφελος του δημόσιου τομέα προς όφελος του κράτους και το κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη μαζί με την Περιφέρεια και τα Υπουργεία. Και το Υπουργείο θα το δει τα επόμενα χρόνια, το δωρεάν ρεύμα στους αγρότες θα είναι δεδομένο και θα είναι μέσα στα συμβόλαια των επιχειρήσεων, γιατί πλέον η εταιρική ευθύνη θα πρέπει να διευρυνθεί και διευρύνεται από αυτήν τη μεγάλη συμφωνία που κάναμε εδώ για να πάρει όλος ο ΤΟΕΒ ποινιού και ο ΟΕΒ δωρεάν ρεύμα να μειώσουμε το κόστος. Και αυτό είναι σημαντικό, είναι παράδειγμα και έρχονται και άλλα.